να ξαναδούμε την κάρτα και να πάμε ζωντανή σύνδεση με το Βέλγιο. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν να θυμηθούμε τις τέσσερις χώρες, οι οποίες θα επιλέξουν για φέτος οι Βέλγοι, με δεύτερη την Ελλάδα. Μέσα σε αυτές τις επιλογές είναι και η Κρήτη, κάτι το οποίο θα μας επιβεβαιώσει και ο καλεσμένος μας σήμερα. Είναι ο κύριος Δημήτρης Αργυρόπουλος, επίτιμος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βρυξελών. Απευθείας και από ό,τι γνωρίζω, είναι και σε εξωτερικό χώρο για να μπούμε και στο κλίμα έτσι του Βελγίου. Βέβαια. Την καλησπέρα μας, κύριε Αργυρόπουλε, ευχαριστούμε για την αναμονή. Καλησπέρα και χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Σε ποιο σημείο είστε, πού ακριβώς βρίσκεστε? Βρισκόμαστε στην πλατεία εδώ που ίσως και την γνωρίζετε. Είναι μια πλατεία του ΖΕΤ αρκετά μεγάλη και νέο φτιαγμένη. Έχουν βγάλει τα αυτοκίνητα από μέσα να προσπαθήσω να γυρίσω την κάμερα. Α, εξαιρετικός. Λοιπόν, βλέπετε είναι εδώ. Είναι... πρώτα υπήρχαν και αυτοκίνητα μέσα, σήμερα είναι να παίζουν τα παιδιά, βλέπετε τα νεράκια εκεί πέρα, βλέπετε όλο το σύστημα που έχουν κάνει και το γκαράζ είναι κάτω στο υπόγειο. Λοιπόν, προηγουμένως είπατε ότι το Βέλγιο είναι μια καλή αγορά για την ελληνική, για τον ελληνικό τουρισμό και δεν έχετε άδικο για τον εξής λόγο, γιατί από το 17 που κάναμε τις πρώτες γιορτές με τα 60 χρόνια της Ελληνοβελγικής Σύμβασης των Ανθρακορυχίων, οι Βέλγοι αρχίσαν να βλέπουν λίγο πιο διαφορετικά την Ελλάδα και εκείνο που ελπίζουμε θα τη δουν ακόμα καλύτερα, γιατί από το 25 και μετά μέχρι το 30 ετοιμάζονται κάποιες γιορτές για τα 200 χρόνια του Βελγίου, τα οποία θα συνεορταστούν μαζί με την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το γνωρίζουμε βέβαια, σπουδαίο γεγονός. Λοιπόν, το Βέλγιο και η Ελλάδα το 1830 αναγνωριστήκανε σαν επίσημα κράτη. Γιατί εμείς γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Παλιγκινησία, αλλά αυτοί τα γιορτάζουν από την αναγνώριση. Και θα γίνουν μάλλον εκδηλώσεις μαζί, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ούτως ώστε οι Βέλγοι κάθε φορά που ακούν Ελλάδα και ειδικά Κρήτη και νησιά τρελαίνονται. Μάλιστα. Γενικά, λοιπόν, το κλίμα στο κομμάτι του ενδιαφέροντος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια για την Ελλάδα, για τον προορισμό Ελλάδα και για την Κρήτη αν ακούτε, είναι κάπως καλύτερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια? Νομίζω ότι είναι κάπως καλύτερο. Φυσικά δεν ξέρω αν φτάνει το ποσοστό που είχαμε φτάσει στο 17, που ήταν 40% των Βέλγων που πηγαίνανε διακοπές στο εξωτερικό πηγαίνανε Ελλάδα, αλλά θα γίνει το ίδιο. Και ειδικά βλέπετε ότι κάθε χρόνο κάνουμε κάτι γιορτές, όπως θα κάνουμε και τώρα την ημέρα της Πεντηκοστής των Καθολικών. Γίνεται το Greek Day εδώ πέρα, δηλαδή η ελληνική ημέρα. Ναι. Και μαζεύονται από 15 μέχρι 20.000 άτομα που θα γίνει τώρα σε ένα μήνα περίπου η εκδήλωση. Λοιπόν, η οικονομική δυνατότητα, η τσέπη των Βέλγων στο κομμάτι των διακοπών τους, πού κυμαίνεται, πώς είναι? Αρκετοί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό που λέμε εμείς το peculiar vacances, δηλαδή ο 13ος μήνας που παίρνουν για διακοπές, ναι, είναι σχεδόν ένα ολόκληρος μήνας, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Μάλιστα. Εξαιρετικό. Εύη. Εγώ θα σημειώσω, κύριε Αργυρόπουλε, ότι σίγουρα ερχόμενος κάποιος στο Βέλγιο μυρίζει Ελλάδα, αλλά είναι άλλο το να το επισκεφθεί. Οπότε περιμένουμε και τα μέλη της ελληνικής κοινότητας να κάνουν έτσι την κάθοδό τους. Εσείς θα κατέβετε το επόμενο χρονικό διάστημα? Λέμε να κατέβουμε, αλλά δεν ξέρουμε αν θα κατέβουμε και τώρα για με τις εκλογές και μετά. Πόσα χρόνια είσαι στο Βέλγιο? Από το 70. Αν ανέβουμε πάνω, πού θα μας πάτε, πού θα μας ξεναγήσετε? Έχει αρκετά μέρη που δεν τα γνωρίζουν όλοι και θα τα δείτε. Έχει ωραία μέρη και το Βέλγιο. Εκείνο που έχει το Βέλγιο περισσότερο είναι πάρκα. Έχει ορισμένα τουριστικά σημεία τα οποία τα έχουν δουλέψει πολύ πιο καλύτερα από ό,τι τα ετοιμάζουμε εμείς και πολύ πιο επαγγελματικά, χωρίς να θέλω να κριτικάρω την Κρήτη. Η Κρήτη, ναι, είναι το top. Έτσι, αλλά υπάρχουν άλλα χωριά, άλλα μέρη στην κεντρική Ελλάδα, τα οποία δεν έχουν τον επαγγελματισμό που πρέπει για τον ξένο. Αλλά εκείνο που γνωρίζω καλά είναι ότι οι Βέλγοι, ερχόμενοι μία ή δύο φορές, γιατί είναι πολλοί που πηγαίνουν κάθε χρόνο τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ερχόμενοι μία ή δύο φορές στην Ελλάδα,
δεν την εγκαταλείπουν και έχουν και τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα. Ερώτηση, τελευταία. Εάν γυρίζαμε τον χρόνο πίσω εκεί στη δεκαετία του 70 που φύγατε και πήγατε Βέλγιο, θα φεύγατε από την Ελλάδα? Κοιτάξτε, η ερώτηση... Κοιτάξτε, για να πω την αλήθεια, ότι δεν έχω μετανιώσει. Γιατί ένα, ότι τα παιδιά σπουδάσαν χωρίς μεγάλα έξοδα, με 2-3 πτυχία το καθένα, έχουν μια δουλειά, που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, έτσι, και τα παιδιά μου επισκέπτονται την Ελλάδα και 2-3 φορές το χρόνο με δεκαήμερα. Σε όλα τα νησιά. Τώρα είχαν πάει στην Κέρκυρα. Η κόρη μου έχει επισκεφθεί 4 φορές την Κρήτη μαζί με τη σύζυγό μου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, η οικονομία, η οικονομική δυνατότητα εδώ είναι πολύ πιο καλύτερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Φυσικά το κλίμα δεν είναι το ίδιο. Τώρα τελευταία και εδώ αλλάζει, αλλά εντάξει, η Ελλάδα είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, τι να πούμε, χίλια ευχαριστώ πραγματικά και εγώ προσωπικά και η ομάδα της εκπομπής θα έχουμε ξαναπήξει στο παρελθόν. Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο. Αυτό έχω να πω εγώ. Θα το δούμε κι αυτό. Να είστε καλά. Σε όλους. Κύριε Αργυρόπουλε, είστε εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πολύ.